Ονομάζομαι Χρήστος Καρνάβας, είμαι 29 χρονών και το ταλέντο μου είναι να παίζω πιάνο και να τραγουδάω. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με την όρασή μου, το οποίο προήλθε επειδή γεννήθηκα προώρας. Όταν μπήκα στη θερμοκοιτίδα μέσα, μου βάλανε υπερβολικό οξυγόνο στο αίμα, όπου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τα οπτικά νεύρα. Το μόνο που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη στιγμή είναι το να ξεχωρίσω κάπως, δηλαδή το φως από το σκοτάδι, το αν έχει ήλιο και πότε πέφτει ο ήλιος, τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να δω κάτι παραπάνω, ούτε πρόσωπα, ούτε πράγματα, ούτε τίποτα. Έχω μάθει κι εγώ να ζω με αυτό. Δηλαδή ο στόχος που έχω βάλει στη ζωή μου είναι να μην το δείχνω, να μην το σκέφτομαι. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που εύχομαι κυρίως είναι να υπήρχε δυνατότητα κάποια στιγμή να μπορούσα να δω και επίσης να μπορέσω να εξελιχθώ παραπάνω σε αυτό που αγαπάω πολύ και σε αυτό που μου αρέσει και σε αυτό που, όπως είναι η μουσική, ας πούμε. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε εμείς μια χαρά και ελπίζω να γίνουμε ακόμα καλύτερα που θα σας ακούσουμε. Να είστε καλά. Το όνομά σας? Με λένε Χρήστο. Και τι θα μας παίξετε? Θα σας παίξω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τα παλιά. Το έχει ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού. Λέγεται «Άνθρωποι μονάχοι». Θα τραγουδήσεις κιόλα? Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος, σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μονάχοι. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλαδά σπασμένα, σαν ζωγλής γερυμωμένα, σαν εμένα. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλαδά σπασμένα, σαν ζωγλής γερυμωμένα, σαν εσένα. Σηκώθηκαν όλοι επάνω. Έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και χειροκροτάνε. Κάποιος πρέπει να του το πει αυτό, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Όλα τα παιδιά, όλη η αίθουσα, όρθια και χειροκροτεί. Σίγουρα το βοηθάει η μουσική να βλέπει, έτσι. Η μουσική βλέπει τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Χρήστο, δεν βλέπεις καθόλου. Μπορώ να ξεχωρίσω τη μέρα με τη νύχτα, δηλαδή αν έχει βγει ο ήλιος, αν έχει συννεφιάσει, αν έχει σκοτεινιάσει, μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω δηλαδή. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι το κοινό που ήταν καθισμένο σηκώθηκε όρθιο και σε χειροκροτούσε? Όχι, μόνο τους άκουσα. Δυστυχώς μόνο τους άκουσα. Χρήστο, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Είσαι νέο παιδί, γιατί όχι κάτι πιο χαρούμενο? Δυστυχώς αυτή την εποχή υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τις δουλειές τους, μένουν στον δρόμο, δεν έχουν κάποια βοήθεια από πουθενά. Εάν γυρίσετε στην Αθήνα και δείτε τι συμβαίνει, θα καταλάβετε τι εννοώ.
Χρήστο, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εμείς με το τραγούδι σου είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είδαμε έναν άνθρωπο ευαίσθητο, είδαμε εικόνες που αυτό είναι αίσθημα που μπορεί να είναι στην καλύτερη φωνή και να μην το μεταφέρεις, αλλά έχεις εσύ αυτή τη δυνατότητα και με τη φωνή σου βοηθούσεις να μας δημιουργείς μια ατμόσφαιρα που νομίζω ότι είναι μοναδική. Για πρώτη φορά είδαμε το κοινό να είναι καθυλωμένο. Στο τέλος, μια μικρή παρατήρηση έχω να κάνω. Mm-hmm. Ακούγοντας τον ενθουσιασμό του κόσμου, ήθελες να γελάσεις και κάπου το συγκρατούσες. Χαμογέλας, παλικάρι μου. Σου αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν πολύ ωραία στιγμή. Το χαμόγελο του Χριστάρα στο τέλος ήταν τέλειο. Πιστεύω ότι αξίζει. Αυτό ήταν. Έχεις πολύ ωραίες νότες, γεμάτες και χαμηλά και ψηλά. Πολύ πλούσια φωνή. Έχεις εκπληκτική φωνή. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, σου αρέσει περισσότερο να τραγουδάς ή να παίζεις πιάνο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ένα με το άλλο. Πιστεύω ότι τα καταφέρνω και τα δύο. Μου αρέσουν και τα δύο. Τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά και τα δύο. Απλά εμένα η φωνή σου με άγγιξε πάρα πολύ. Χρήστο, είναι περιττό να ψηφίσουμε. Θα σε ξαναδούμε στην επόμενη φορά. Περιμένουμε την επόμενη φορά. Θα ήθελα, εάν υπάρχει δυνατότητα, να ασχοληθώ και κάπως πιο επαγγελματικά. Επειδή το αγαπάω αυτό που κάνω, μου αρέσει. Το αγαπάω πάρα πολύ.